Καλημέρα σας. Καλημέρα. Επειδή καλημέρα. Εσείς έχετε ρεπορτάζ και γνωρίζετε, να μας πείτε πώς πέρασε όλες αυτές τις δύο εβδομάδες στη φυλακή ο σταθμάρχης της Λάρισας. Δηλαδή, ποιοι τον επισκέπτονται, ποια είναι η κατάστασή του, αν έχει αντιληφθεί το μέγεθος των ευθυνών του, αν αποποιείται των ευθυνών του, τι λέει με τους συγκρατούμενους, τι λέει με τους φορνητικούς υπαλλήλους. Τι ακριβώς έχετε να μας πείτε, λοιπόν. Εντάξει, καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω εγώ με τη σειρά μου τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος δεν έχει να επιδείξει κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά μέσα στο κατάστημα κράτησης που κρατείται αυτή τη στιγμή. Είναι σε μια πτέρυγα με πολλούς άλλους κρατουμένους. Στο κελί με πόσο ακόμα είναι, κύριε Βαρσάμι? Αυτά είναι και λεπτομέρειες. Είναι με άλλους δύο κρατουμένους. Αλλά είναι σε μια πτέρυγα με 100 κρατουμένους, ίσως και κάτι παραπάνω. Ναι. Τι λέει, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα με την κράτησή του στο κατάστημα κράτησης που κρατείται. Η συμπεριφορά του μέχρι τώρα είναι normal σαν νέος ερχόμενος κρατούμενος. Κοιτάξτε, για μας όλοι οι νέος ερχόμενοι κρατούμενοι μέχρι να προσαρμοστούν στις συνθήκες της καινούργιας που υπάρχουν, είναι για μας ένα πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για όλους τους νέους ερχόμενους κρατουμένους. Ωραία. Ο συγκεκριμένος τώρα, η ψυχολογία του συγκεκριμένου ποια είναι? Είναι καλή ψυχολογία, είναι κατηφής, πώς είναι δηλαδή? Τι λένε? Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ποιος τον επισκέπτεται, η συγγενής του, η γυναίκα του? Ναι, επισκέπτεται, η σύζυγός του τον επισκέπτεται. Έχει όλα τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι κρατούμενοι. Ο ίδιος συζητάει εκεί με τους συγκρατουμένους του για το τραγικό δυστύχημα ή αποφεύγει να το συζητάει? Εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζει να συζητάει με τους κρατουμένους του. Συνήθως οι κρατούμενοι ρωτάνε τον καθένα που θα πει στο θάλαμο γιατί κατηγορήσε τα κλπ. Το πρόγραμμα των φυλακών, κύριε Βαρσάμι, το ακολουθεί? Δηλαδή το φαγητό του, η έξοδος στο βράδυ, κανονικά όλα? Βεβαίως, κανονικότατα. Να είστε καλά, κύριε Βαρσάμι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έχουν επισκεφθεί, Γιώργο, και τα παιδιά του. Πριν δώσω ένα ρεπορτάζ,